Από την πατρίδα μου, όπως το λέω εγώ, η Λιούπολη. Εκεί έχω γεννηθεί, έχω μεγαλώσει, ζωντανή σύνδεση. Βλέπουμε την κυρία Κατερίνα Μαρκουλάκη. Κυρία Μαρκουλάκη, τι κάνετε? Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε. Από την όμορφη Λιούπολη, από την κεντρική πλατεία, σωστά? Ακριβώς, πίσω μας είναι το Συντριβάνι. Το Συντριβάνι. Να το δούμε λίγο, για να το δούμε λίγο. Να το δείτε. Βέβαια. Είναι η πανέμορφη η Λιούπολη. Έχετε κάποιον να κρατάει το κινητό, κυρία Μαρκουλάκη, ή είστε μόνοι σας? Όχι, βρίσκομαι εδώ με τον δήμαρχο της Λιούπολης, που είναι κριτικό. Βέβαια. Τον νομό Λασιθίου, ο κύριος Γιώργος Χατζηδάκης, ο πρόεδρος του συλλόγου, ο Κώστας Αντωνταπαπαδάκης. Εγώ ήμουν πιο παλιά πρόεδρος για πολλά χρόνια. Αν μπορεί, κυρία Μαρκουλάκη, αν μπορεί κάποιος να κρατήσει το κινητό από απόσταση, προκειμένου να σας βλέπουμε καλύτερα. Εκεί νομίζω θα το βρούμε. Βέβαια, ωραία. Η Λιούπολη, πραγματοποιούμε σύνδεση αυτή τη στιγμή, καθώς στο Δήμο Λιούπολη στην Αθήνα υπάρχουν περισσότεροι από 20.000 κριτικοί. Σωστά, κυρία Μαρκουλάκη? Πολύ καλά το λέτε, κύριε Παναγιώτο. Είναι ο Δήμος της Αθήνας με 20.000 κριτικούς. Και μέσα από το Κρήτη σήμερα θα δίνουμε εικόνα σε περιοχές όπου ζουν Κρήτες. Μαρία Γιώτα, η Λιούπολη ξεχωρίζει. Και σας ευχαριστούμε πολύ. Έχετε και το Δήμαρχο. Έχουμε και τον Δήμαρχο. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση, κύριε Παναγιωτόπουλε. Χαιρόμαστε που θυμόσαστε το μέρος που μεγαλώσατε. Και να σας πούμε ό,τι θέλετε για το Σύλλογο Κρητών και για την Λιούπολη. Βέβαια, αναφορικά με τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες σας. Βεβαίως. Πολλές και ενδιαφέρουσες. Έχουν επηρεαστεί από τον κορονοϊό, φαντάζομαι κάπως έχουν επηρεαστεί, αλλά εσείς κρατάτε γερά ακόμα. Αυτό θα σας τα πει ο Δήμαρχος, θα ξέρει πιο καλά. Βέβαια, να μας τα πει ο Δήμαρχος Λιούπολης και να τον δούμε κιόλας. Βεβαίως. Θέλω να σας τον δώσω, να τον. Βέβαια, να τον δούμε τον Δήμαρχο. Ναι. Καλησπέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαρά μου να είμαι στο κανάλι της Κρήτης. Η καρδιά της Κρήτης χτυπάει πολύ δυνατά στην Λιούπολη. Διαχρονικά. Έτσι. Είχαμε από το 1980 να βγάλουμε κριτικό δήμαρχο. Βέβαια. Τα καταφέραμε το 2019. Ήρθε η στιγμή. Η πράσινη Λιούπολη, από την άποψη ότι έχει δεκάδες πλατείες, έχει πολύ πράσινο αυτή η περιοχή. Και εγώ θα σας προτρέψω. 32 πλατείες. Βέβαια. Εγώ θα σας προτρέψω να τις αυξήσετε. Βεβαίως. Να είστε καλά. Χαίρομαι που σας αρέσει η πόλη. Όπως είπατε, πράσινη πόλη. Βέβαια. Περισσότεροι. Και δίνουμε αγώνα να την κρατήσουμε, έτσι να την περιποιηθούμε, να λύσουμε τα προβλήματα της καθημερινότητας και κυρίως σε αυτή την κατάσταση που ζούμε με την πανδημία. Λοιπόν, έντονο το στοιχείο της Κρήτης λοιπόν στην περιοχή. Περισσότεροι από 20.000 κριτικοί ζουν στην Λιούπολη. Τι σημαίνει αυτό για εσάς από τη στιγμή που κατάγεστε από την Κρήτη? Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γνωρίζετε και πόσο θερμή είναι και πραγματικά πολύ εργατική η Κρητική. Είναι από τους μεγαλύτερους συλλόγους στην πόλη μας. Έχουμε τρεις μεγάλους συλλόγους, τους Ιππειρώτες, τους Αρκάδες και τους Κρήτες. Αυτοί είναι οι τρεις μεγαλύτεροι. Υπάρχουν και άλλοι βέβαια, έτσι, οι οποίοι όλοι κρατάνε τις παραδόσεις του τόπου τους. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό η παρουσία των Κρητών για την Λιούπολη και έχουν πραγματικά δώσει αγώνα όλα αυτά τα χρόνια για να ζούμε σε αυτό το όμορφο πραγματικά προάστιο. Αναφορικά με τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που έχουν παγώσει, αυτό δεν επηρεάζει βέβαια την συνοχή και τη δύναμη βεβαίως. Που διακατέχει τους κριτικούς. Οι Κρήτες συνεχίζουν να δίνουν στα παιδιά μας όλες αυτές τις αξίες και να μαθαίνουν όλα τους παραδοσιακούς χορούς, το τραγούδι, τη μουσική. Βέβαια, δυστυχώς οι εκδηλώσεις που, να ξέρετε, ήταν πάρα πολλές από το Σύλλογο Κρητών όλα τα προηγούμενα χρόνια. Έχουν παγώσει λόγω της πανδημίας, αλλά είμαι βέβαιος ότι σύντομα θα μπορέσουμε και πάλι να χαρούμε τους Κρήτες στην πόλη μας. Το ενδιαφέρον των νέων, των παιδιών, είναι έντονο? Πιστεύετε ότι θα συνεχιστεί το έργο του Συλλόγου και αργότερα στις επόμενες δεκαετίες? Βεβαίως. Αν δείτε, υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι οι οποίοι είναι ενεργοί στην πόλη μας, ενεργοί Κρήτες. Και πραγματικά είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος ότι διαρκώς θα αυξάνεται ο κόσμος και οι νέοι άνθρωποι που θα ασχολούνται
με το Σύλλογο Κριτών. Πραγματικά είναι πολύ σημαντική η παρουσία τους και είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος. Δήμαρχε, εδώ είμαστε, στην πρώτη εκδήλωση «Πρώτο ο Θεός να φύγει η πανδημία ο κορονοϊός», βεβαίως, που θα πραγματοποιήσετε με τους κριτικούς συμπολίτες σας, να πραγματοποιήσουμε ζωντανή σύνδεση και εμείς και να δώσουμε τον παλμό της Κρήτης. Είναι ο Δήμος, ίσως είναι ο Δήμος με τους περισσότερους κριτικούς. Έτσι. Ίσως είναι ο Δήμος με τους περισσότερους κριτικούς, Γιώτα. Παντός, να μας πει και ο Δήμαρχος και η κυρία Μαρκουλάκη, βέβαια, από ποια περιοχή της Κρήτης κατάγεστε. Βέβαια, ακριβώς. Έχετε Δήμαρχη γεννηθεί... από το Λασίθι, μας είπατε. Εγώ από το Λασίθι είμαι από ένα χωριό, τη Λάστρο Σιτίας. Έτσι, ένα ορεινό χωριό, λίγο πριν τη Σιτία. Έχω τη χαρά και επισκέφτομαι κάθε χρόνο την πατρίδα. Πραγματικά είναι υπέροχη. Γυρνάω όλους τους νομούς, δεν είμαι μόνο δηλαδή στο Λασίθι. Γιατί πραγματικά και η φιλοξενία και είναι σημαντικό και για την οικογένεια να μάθει τις ρίζες Δήμαρχε, του πατέρα και του παππού. Με 20.000 κριτικούς τι φοβάσαι τώρα εκεί? Εσύ να βγαίνεις... Δεν φοβάμαι τίποτα. Δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα στην περιοχή. Δεν φοβάμαι τίποτα. Είναι όλα μια χαρά εδώ πέρα με τους Κρήτες. Μας αγαπάνε, τους αγαπάμε και είναι πολύ σημαντικό για την πόλη μας. Λοιπόν, να μας πει και μια ατάκα η κυρία Μαρκουλάκη, η οποία έτσι οργάνωσε τη σημερινή σύνδεση. Να σας δώσουμε όμως και τον πρόεδρο. Βέβαια, βέβαια, να έρθει ο πρόεδρος. Τον πρόεδρο του συλλόγου, τον Κώστα Πρωτοπαπαδάκη, που και αυτός πραγματικά δείχνει από αρκετά χρόνια τώρα. Και φυσικά να προετοιμάστε και μια μαντινάδα. Κύριε Πρωτοπαπαδάκη, τι κάνετε? Κύριε Παναγιωτόπουλε, ειλικρινά χαίρομαι που σας ακούω. Έχουμε τις μάσκες. Δεν πειράζει. Κοιτάξτε όμως, πρέπει εν πρώτης να γνωρίσετε πώς είμαστε έτσι και μετά με τη μάσκα. Λίγο πιο πίσω η κάμερα, λίγο πιο πίσω η κάμερα. Ακούμε την μετάδοσή σας, χαιρόμαστε ιδιαίτερως και θα πρέπει λογικά, έστω και τηλεοπτικά, να σας υποδεχτούμε εμείς με μια μαντινάδα. Βέβαια. Χίλια καλώς ορίσατε. Το περιμένουμε πώς και πώς. Και 2.000 σε τόπο τόσο όμορφο, πέχει ανοιχτές αγκάλες. Κύριε Πρωτοπαπαδάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Εδώ είμαστε για να προβάλλουμε δράσεις και πρωτοβουλίες του συλλόγου σας, της όμορφης Ηλιούπολης, για την οποία έχω πολύ δυνατά αισθήματα. Και με την πρώτη ευκαιρία, όπως είπα και στο Δήμαρχο, θα πραγματοποιήσουμε μια ζωντανή σύνδεση. Πρώτα ο Θεός να φύγει ο κορονοϊός και η πανδημία, με τους χιλιάδες Κρήτες εκεί που ζουν στην περιοχή. Ο παλμός της Κρήτης στην Ηλιούπολη χτυπάει πολύ δυνατά. Πάρα πολύ δυνατά. Και ο Δήμαρχος μας, ο οποίος είναι αξιαγάπητος και είναι πατριώτης μας, αισθανόμαστε τελείως διαφορετικά. Άλλο πράγμα να είναι ο δικός σου άνθρωπος. Ήταν και μετριοπαθής. Είπε ότι όλοι οι σύλλογοι το ίδιο. Όχι, δεν είμαστε παραδείγματα. Είμαστε πολύ πολλοί, είμαστε πρώτος σύλλογος. Αλλά βέβαια, σαν δήμαρχος, είναι μετριοπαθής. Λοιπόν, κύριε Πρωτοπαπαδάκη, να πάρουμε μία γεύση από Ηλιούπολη, να γυρίσετε λίγο την κάμερα, να δούμε την πλατεία και να σας ευχαριστήσω πολύ. Να κλείσουμε εδώ τη σύνδεση. Έχετε ένα υπέργο συντριβάνι. Βέβαια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και οτιδήποτε θέλετε και ελπίζω θα βρεθούμε. Όποιος θα τα πούμε. Με όλο το... Και στην Ηλιούπολη. Και στην Ηλιούπολη. Και σας καλούμε να έρθετε εδώ πέρα, φιλοξενούμενος δικός μας, γιατί μας τιμάτε και σας ευχαριστούμε. Βέβαια. Πάρα πολύ. Δική μου η τιμή. Δικαίως είστε το πρώτο κανάλι. Δική μας τιμή. Να είστε καλά. Να είστε καλά.